Η χερσαία εισρωή προσφύγων από τον Εύρο τον Απρίλιο ξεπέρασε για πρώτη φορά τη θαλάσσια, με χιλιάδες πρόσφυγες να μπαίνουν στην Ελλάδα από το ποτάμι. Σύμφωνα με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, υπάρχει συστηματική τακτική επαναπροωθήσεων στον Εύρο, κάτι το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ο δικηγόρος Δημήτρης Κόρος μιλά για το ζήτημα. Το πρώτο εργαλείο για τη διαχείριση του πληθυσμού των ροών είναι οι επαναπροωθήσεις. Μετά είναι η κράτηση και κατόπιν όλα τα υπόλοιπα μέσα. Ο Αφγανός πρόσφυγας Ματίν είναι ένας από αυτούς που κατήγγειλαν τις επαναπροωθήσεις. Μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να παραμείνει στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Φαινομενικά είναι όλα απλά. Όλοι λένε την ίδια ιστορία. Η αστυνομία σε συλλαμβάνει και σε στέλνει πίσω στην Τουρκία. Ήμουν στην Τουρκία επί τρεις μήνες και πολλοί έρχονταν και μου έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Πολύ απλά, αυτό συμβαίνει.